Χρήστο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και από μένα, από Ηράκλειο. Είσαι βορειολαδίτης, βέβαια. Το ότι είσαι στο... και βγάζεις πίσω το ψωμί σου ως ποδοσφαιριστής στην Εργοτέλη δεν σημαίνει ότι έχεις διακόψει τους δεσμούς σου με τη Βόρεια Ελλάδα. Είσαι καβαλιώτης, έτσι δεν είναι? Εννοείται, ναι, ναι. Από Καβάλα είναι η καταγωγή μου. Εκεί, ναι. Και έπαιξες και στην Καβάλα, ε. 2,5 χρόνια ήμουν μέλος αυτής της ομάδας και από πέρσι το χειμώνα βρίσκομαι εδώ στον Εργοτέλη. Βοήθησες δηλαδή και στην άνοδο του Εργοτέλη από τη Γάμα Εθνική στην, στη Β' έτσι, ναι. Στη Football League, ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Με προπονητή το Σούλη Παπαδόπουλο πέρσι. Ναι, ναι, το Σούλη του Παπαδόπουλο. Έχει περάσει από τον Άρη. Ναι, όντως. Ναι, ναι. Και τώρα αλλάξαμε προπονητή, αλλάξαμε διοίκηση. Γίνεται μια νέα προσπάθεια εδώ στην ομάδα. Πώς έχετε εισπράξει αυτή την αλλαγή σε όλα τα επίπεδα, Χρήστο? Έχει αλλάξει το διοικητουσιακό καθεστώς. Είναι ένας Αιγύπτιος, ένας ξένος επιχειρηματίας, ο οποίος επενδύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο κύριος Σάμι Μαγκέτα, που έχει βέβαια ανασχόληση και προηγούμενη με το ποδόσφαιρο. Γενικότερα έχετε διαπιστώσει αλλαγές και ποιες είναι αυτές, στον Εργοτέλη? Ευτυχώς είμαστε τυχεροί που ήρθε ο κύριος Μαγκετσάμι σε μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα, γιατί παρά την άνοδο φαινόταν ότι η ομάδα πάλι δεν θα αγωνιζόταν στη Football League. Ναι. Βρεθήκαμε τυχεροί που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, έχει επενδύσει τα λεφτά του. Προς το παρόν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, γιατί προσφέρει στην ομάδα και στον ποδοσφαιριστή ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσει τη δουλειά του απρόσκοπτα, σκεπτόμενος μόνο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή από άποψη υλικοτεχνικών υποδομών, γήπεδα, όλα αυτά δεν έχετε κανένα πολύ τεστάμενο? Ναι, ναι, έχουμε καταστάσεις, έχουμε το βοηθητικό μας γήπεδο, έχουμε το Παγκρίτιο, το οποίο είναι τα καλύτερα γήπεδα της κατηγορίας, πιστεύω. Δυστυχώς φτάνουμε να τα ρωτάμε αυτά, Χρήστο, γιατί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες δεν είναι αυτονόητα αυτά, δυστυχώς, και πρέπει να τα ρωτάμε. Ναι, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί στη Football League, ειδικά στη Β' Εθνική, υπάρχουν πολλά γήπεδα χωράφια. Ναι. Δυστυχώς η αλήθεια. Ναι. Η ομάδα σου Εργοτέλης, ενώ παίζει καλό ποδόσφαιρο σε αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, δεν το έχει πράξει βαθμολογικά ιδιαίτερα μέχρι στιγμής. Έχετε 2 ισοπαλίες, δεν έχετε κάνει νίκη δηλαδή ακόμη, και έρχεται τώρα και ένα μάτς πάλι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα σου, κόντρα στον Άρη που έχει το απόλυτο με 3-3 στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Δυστυχώς είμαστε προβληματισμένοι από τη συγκομιδή των βαθμών. Βέβαια, αν παρακολούθησε κάποιος τα παιχνίδια μας ή ακόμα και τις φάσεις, αν είδε, θα καταλάβει ότι δικαιούμασταν κάτι περισσότερο από όλους τους αγώνες που παίξαμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά και να ελπίζουμε στη νίκη στο επόμενο παιχνίδι που θα έρθει. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως είναι ο Άρης. Εμείς δεν ελπίζουμε να κερδίσετε σε αυτό το μάτς, να ξέρεις. Αλλά παρόλα αυτά, είχαμε και τον κύριο Λαμπράκη χθες εδώ, φιλοξενήσαμε. Του είπαμε, θα χάσετε από τον Άρη και θα κερδίσετε όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Τα εντός έδρας. Πες μας λίγο, μιας και αντιμετώπισες και την Παναχαϊκή, η οποία μέχρι στιγμής είναι μια ευχάριστη, δυσάρεστη, δεν ξέρω τι, είναι μια έκπληξη, εν πάση περιπτώσει, στο πρωτάθλημα. Δώσ' μας έτσι μια εικόνα, γιατί είναι και ο επόμενος αντίπαλος του Άρη μετά τον Εργοτέλη. Και η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι βγάζει υγεία κι αυτή. Δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα, έχει τις υποδομές της. Το υλικό της ομάδας βέβαια δεν είναι βασισμένο σε ονόματα. Είναι κυρίως νεαρά παιδιά τα οποία είναι φιλόδοξα. Και η Παναχαϊκή, όπως και εμείς, όπως δείξαμε και στον αγώνα, θέλει να παίξει το στρωτόποδο, σε από πίσω την μπάλα. Ναι. Κάτι που λείπει από αυτές τις κατηγορίες. Ναι. Ο Εργοτέλης είναι και αυτός μια νεανική ομάδα σε γενικές γραμμές και είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει πρόσφατα. Άρα φαντάζομαι ότι και την Κυριακή κοντά στον Άρη αυτό θα επιδιώξετε. Δεν θα διαφοροποιήσετε δηλαδή τα πλάνα σας? Όχι, όχι. Όχι, όχι. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο στο παιχνίδι μας. Εντάξει, αυτό παρότι αντιμετωπίζουμε μια δυνατή ομάδα όπως είναι ο Άρης, δεν πρόκειται να αλλάξει. Όπως είπε και ο κύριος Λαμπράκης, δεν πρόκειται να βάλουμε πούλμαν πίσω στην αιστεία μας. Αυτό από το φετινό Εργοτέλη πιστεύω δεν θα το δείτε και ούτε το είδατε στους μέχρι τώρα αγώνες μας. Καλά, ο Τάκης Ογκρούνιας είναι γενικότερα μια τέτοια φιλοσοφία προπονητής, νομίζω δεν θα το έκανε ποτέ. Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε αυτόν τον προπονητή και μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Τα οποία μπορώ να πω ότι δεν γνωρίζαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι λίγο παρεξηγημένος βέβαια, είναι λίγο ιδιαίτερος χαρακτήρας, αλλά γνώση του ποδοσφαίρου, μη τι άλλο είναι. Ναι, ναι, είναι μεγάλος γνώστης του ποδοσφαίρου και η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις και μας μεταφέρει πιστεύω ότι βγαίνει και στο γήπεδο. Και σιγά σιγά θα βγει και σε μεγαλύτερο βαθμό. Θεωρείς ότι είστε από τις ομάδες που χρειάζεστε το χρόνο σας, γιατί μαζευτήκατε και εσείς δεν ήσασταν. Δεν έγινε βέβαια ό,τι έγινε με τη Δόξα Δράμας και την Καραϊσκάκη. Ή την ομάδα από την Άρτα, τον Καραϊσκάκη. Αλλά και ο Εργοτέλης, έχω την αίσθηση, διόρθωσε με κάνω λάθος, ότι προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μαζευτήκατε.
Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Προς τέλος της μεταγραφικής περίοδου ήρθαν τα περισσότερα παιδιά στην ομάδα. Σίγουρα η αναβολή του πρωταθλήματος μας ευνόησε για να έχουμε περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας. Δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος θα δένουμε καλύτερα σαν ομάδα, θα βγάλουμε αυτά που δουλεύουμε στις προπονήσεις και όλα θα κυλήσουν πιο ομαλά και για μας. Mm-hmm. Θα πάρουμε και τους βαθμούς που χρειάζεται, να ανεβούμε και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το μάτς της Κυριακής? Ο Άρης έρχεται με καλή ψυχολογία, έχει αυτό το 3-3. Ο Εργοτέλης, ναι, μεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά έχει την πίεση ότι δεν έχει κερδίσει ακόμη. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να παίξουν από πίσω το ποδόσφαιρο, να χτίσουν τις επιθέσεις τους. Και από εκεί και πέρα πιστεύω αυτός που θα τα κάνει καλύτερα αυτά τα πράγματα στο γήπεδο θα έχει και περισσότερες ελπίδες για να διεκδικήσει την ίδια. Mm-hmm. Ο Άρης ξέρεις ότι δεν έχει δεχτεί καν γκολ ακόμα. Ναι, ναι, έχει πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Βέβαια δεν είναι μόνο η αμυντική γραμμή που ξεχωρίζει, εντάξει, είναι και η επίθεση. Έχει πολυφωνία, εντάξει. Αυτά τα γνωρίζουμε για τον Άρη. Έχεις δει κάποιο παιχνίδι, γιατί τώρα τα περισσότερα μάτς είναι και 3 η ώρα, νομίζω σχεδόν πάντα παίζεται όλοι μαζί, ταυτόχρονα όλοι μαζί. Έχω παρακολουθήσει λίγο με την Καλυθέα το παιχνίδι που έπαιξε. Προς το παρόν αυτό και κάποια αθηνότητα από το παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Ναι. Γενικότερα βλέπεις διαφορές σε σχέση με την περασμένη χρονιά? Σίγουρα πιστεύω ότι ο Άρης έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος, όπως λένε και οι περισσότεροι, και παρουσιάζεται πιο σοβαρός σε αυτό το νέο πρωτάθλημα. Ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Και διεκδικεί την νίκη πάντα, εντάξει, όπως είναι για την ιστορία του Άρη και για να επιστρέψει εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Πες μας κάτι. Είναι ένα μεγάλο όνομα. Mm-hmm. Εσύ ζεις στο Ηράκλειο. Αυτή η σιγουριά που βγάζει, ας πούμε, ο Άρης εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη βγάζει ο Όφη αντίστοιχα στην Κρήτη? Δηλαδή, υπάρχει αίσθηση ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που φέτος θα ανεβούν? Υπάρχει και στην Κρήτη αυτό? Κακά τα ψέματα, εντάξει, το Ηράκλειο είναι κατά 99% παδί του Όφη. Η ομάδα και στα φιλικά και όπως λέει εδώ ο κόσμος τους έπεισε με τις εμφανίσεις του και στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, εκτός από το παιχνίδι με την Καρδίτσα όπου έχασε κάποιους βαθμούς. Κατά γενική ομολογία αυτές είναι οι δύο ομάδες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες βάσει ρόστερ να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και πιστεύω ότι όποια έχει και τη διάρκεια μέσα στο πρωτάθλημα θα το καταφέρει. Βλέπεις άλλους συνδιεκδικητές? Επειδή είναι αρχή ακόμα, εντάξει, σίγουρα η Δόξα Δράμα, στα Τρίκαλα έχουν χτίσει καλές ομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα δεν φτάνει αυτό. Είναι και το βγάζει στο γήπεδο κάθε ομάδα. Αυτό πιστεύω στη διάρκεια του πρωταθλήματος θα φανεί καλύτερα. Mm-hmm. Δηλαδή εσύ παίζεις τώρα, Χρήστο, για να καταλάβουμε, κεντρικός αμυντικός μαζί με ένα πρώην παιδί του Άρη, τον Κυριάκο του Μαζουλουξή, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Μαζί είμαστε τώρα. Πέρσι ήταν στο Βέλγιο ο Κυριάκος και επέστρεψε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Νεανικό κεντρικό δίδυμο, αν μη τι άλλο, όπως η νεανική γενικότερα είναι η ομάδα του Τέλη. Και όλη η ομάδα αυτή είναι αλήθεια. Προσφέρεται για καλό παιχνίδι και καλό ποδόσφαιρο την Κυριακή. Ευχόμαστε πραγματικά, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά και θέλει το πρωτάθλημα της Football League, που είναι κυρίως σκοπιμότητας τέτοιες ομάδες που να μην φοβούνται, που μπορεί να μην πάνε σε αντιποδόσφαιρο. Έχει και καλό αγωνιστικό χώρο το Παγκρέτιο. Νομίζω είναι από τα γήπεδα που δεν θα δυσκολέψουν τους ποδοσφαιριστές. Όχι, όχι, είναι και μεγάλος αγωνιστικός χώρος, είναι και καλό κάτω το γήπεδο, το χόρτο του, οπότε πιστεύω θα παιχτεί ένα καλό παιχνίδι, μάλιστα, ένα ποιοτικό παιχνίδι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, να ευχηθούμε να έχεις καλή χρονιά μακριά από τραυματισμούς και... Σας ευχαριστώ πολύ. Για τις νίκες τα είπαμε, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και εσάς. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.